Φαίνεται λοιπόν σαν να υπάρχουν κάποιες σκόρπιες λέξεις μέσα στη μυθοδία. Αυτές οι λέξεις που βλέπετε να γράφονται στην οθόνη σας είναι αυτές οι λέξεις που αποκωδικοποίησαν και που κατέγραψαν η ομάδα Εχετλέος, Ιάσονας και Πελασγός, περνώντας μέσα, είπαμε, από ένα ειδικό κομπιούτερ ολόκληρη την συναυλία, γιατί έπρεπε να ξεκαθαρίσουν τους ήχους. Ακούγεται η χοροδία να λέει κάποια «Ε-Α-Ι-Δ-Α», αλλά αυτά έπρεπε να ξεκαθαρίσουν. Όταν ξεκαθαρίσαν λοιπόν όλους τους άλλους ήχους, αφέθηκαν ελεύθερες και ακούστηκαν ελεύθερες αυτές οι λέξεις, που φαίνεται να είναι σκόρπιες. Όμως αυτές οι λέξεις έχουν ένα μήνυμα και έχουν ένα νόημα. Αυτό το μήνυμα και νόημα θα το δούμε στο τελευταίο βίντεο της εκπομπής μας. Δυστυχώς η ώρα μας πρόκανε, για να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε και για τον επίλογο με τους καλεσμένους μας. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα χειροκροτημάτων, το Movement View ξεκινά με τυμπανιστές να έχουν πολεμικό χορό, ενώ περικεφαλαίες πολεμιστών της αρχαιότητας εμφανίζονται σταδιακά στο λευκό φόντο. Ο στρατός πληθαίνει και το κόκκινο χρώμα της φωτιάς και του πολέμου εξαπλώνεται παντού. Όσο ο ανδρικός χορός προφέρει «Ο-Δία-Ε», προβάλλεται ο αστερισμός του Ορίωνα με το γνωστό του νεφέλωμα και στα αριστερά του το πιο φωτεινό του άστρο, ο Σύριος. Οι περικεφαλαίες θυμίζουν μυκηναϊκά αντίγραφα που φορούσαν οι πολέμαρχοι της εποχής του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα. Μια μάχη εξιστορείται στους θεατές που θα ακολουθήσει. Το χρώμα της φωτιάς που προκαλείται από τα όπλα του πολέμου και οι πολεμικές ιαχές το δηλώνουν ξεκάθαρα, ενώ ο ανδρικός χορός εξιστορεί τη σχέση του πατέρα Δία με εμάς τα παιδιά του. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα επίσης όταν στην αρχή του δεύτερου movement ο χορός λέει «Ζεφ Ή», που σημαίνει «Ζεφ των Ελλήνων». Ο Πλούταρχος στο έργο του «Το Έψιλον το εν Δελφής» αναφέρεται διεξοδικά στην ιστορία του Δελφίκου Έψιλον, που παλιότερα γραφόταν και ως «Ή». Η πολυσημεία όμως της ελληνικής γλώσσας, σε συνδυασμό πάντα με το τι υπάρχει πριν αλλά και μετά στο κείμενο της μυθοδίας, μας φανερώνει πως το «Ζεφ Ή» είναι στην ουσία όχι μόνο μια ονοματική φράση, αλλά ένα ρήμα για τις ανάγκες της μυθοδίας, χωρισμένο, που φανερώνει κίνηση. Ο Δίας ζεύει τα αρματά του και ετοιμάζεται για ένα διαστημικό ταξίδι. Στη συνέχεια ο χορός χαρακτηρίζει το Δία άμεπτο και μοναδικό θεό και πως μέσα από την απεραντοσύνη του γεννήθηκε ο Έλληνας. Ύστερα τον παρακαλεί έμεσα να κοπιάσει να έλθει προς τα εδώ. Αναφέρεται στην παρούσα δέηση και αρχίζει ήδη από αυτό το σημείο να εξιστορεί την ιστορία του ελληνισμού από τότε που στη γη κυβερνούσε ακόμη ο πάπος του Δία Ουρανός. Ο χορός αναφέρεται ότι ήδη μια φορά στο παρελθόν ο Δίας ήταν εδώ και πως εδώ στην Ελλάδα είδε το φως όταν στους θεατές εμφανίζεται ένα κεντράριο σκηνοθέτη στην Ακρόπολη, φωτισμένη επίσης σε χρώματα φωτιάς. Η παράκληση εμπανεμφάνισης του Δία συνεχίζεται και αυτή τη φορά οι περικεφαλαίες αλλάζουν σύσταση, σαν να εξυγχρονίζονται, και ο χορός σταδιακά σηκώνει τα χέρια του σε στάση ηγεσίας και θέτει με απορία ένα ερώτημα. Πότε θα έρθει από εδώ προς τον πατέρα Δία? Η κάμερα ζουμάρισε μια από τις δύο άρπες, λίγο πριν εμφανιστεί στο λευκό πανί άγαλμα του Διός σε τέλεια σωματική διάπλαση. Πίσω από την άρπα διακρίνουμε τη χοροδό να έχει επίσης σηκώσει τα χέρια σε στάση κησίας, βλέποντας όμως αντίθετα προς την πλευρά του χορού, σαν να τους καθοδηγεί. Το Ολυμπείο βάφεται αστραπιαία σε κατάλευκο φως, ενώ ο χορός τονίζει την ιδιότητα του Έλληνα πως είναι ένα και το αυτό με το δημιουργό τους. Ή Δία Εν, σε μετάφραση Έλληνας Δίας Ένα. Ο συνθέτης ρίχνει μια γρήγορη ματιά προς τον εφέλωμα, ενώ ο χορός συνεχίζει την ηκεσία και τα τύμπα να ηχούν σε πολεμική χρειά για λίγο ακόμη. Το movement κλείνει με ένα αναπάντητο ερώτημα. Πότε θα έρθει από εδώ προς τον πατέρα Δία? Για μία λοιπόν ακόμη φορά σας υπενθυμίζουμε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα mini laptop και ένα τηλεσκόπιο απόψε. Στέλνετε λοιπόν ένα μήνυμα από το κινητό σας, γράφετε τη λέξη πύλη, αφήνετε κενό, το ονοματιπώνυμό σας και αποστολή στο 54010.